Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας να κάνουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μακρύ, κύριε Νεφλή. Γιατί, κύριε Υπουργέ, τώρα έχουμε μια πολύ δεσμευτική ημερομηνία, την οποία εσείς έχετε θέσει, την 29η Φεβρουαρίου, και θέλουμε να δούμε αν ισχύει, γιατί και όλες τις τελευταίες μέρες παίρνουμε μηνύματα από ακροατές που λένε δεν προλαβαίνουμε, οι εταιρείες δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν. Θέλουν, αλλά δεν ναι, μπορούν. Και μας λένε ότι οι εταιρείες τους απαντούν ότι δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, και στο μεταξύ έχουν από πάνω τους και τις πάθα πολύ δύσκολων και σκληρών προστήμων. Οπότε να ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε ένα-ένα. Ισχύει το 29 του μηνός? Ναι, φυσικά ισχύει. Το ζήτημα είναι όμως ότι με τις διατάξεις και τα πρόστιμα που έχουμε και ανακοινώσει και φέρει στη Βουλή, πια δεν είναι ο μόνος υπόχρεος να τηρήσει τις υποχρεώσεις του ο τελικός χρήστης, αυτός ο οποίος έχει το POS και την ταμπιακή μηχανή, αλλά είναι και όλη η αλυσίδα. Και συνεπώς, εγώ αυτό που θα συνιστούσα σε όλους είναι να κάνουν τις δέουσες ενέργειες, να πάρουν τηλέφωνο, να κλείσουν ένα ραντεβού με τον τεχνικό τους, να προετοιμάσουν όλη την κατάσταση, ώστε να μπορούν να, ας πούμε, βάσιμα να πούν ότι εμείς έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε. Άρα η ημερομηνία η τελική αφορά όχι από όλα όσους το έχουν, αλλά σε αυτούς που έχουν κινήσει τη διαδικασία ή όχι. Δηλαδή, αν πάτε σε κάποιον που το έχει γράψει τα παλιά του τα παπούτσια, θα τον γράψετε. Αν έχει κινήσει τη διαδικασία και δεν το έχει παραλάβει, δεν τον γράφετε. Τελικά αφορά και αυτόν που το έχει, έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν μπορεί αυτό το γαϊτανάκι να συνεχιστεί επί μήνες. Κάποια στιγμή, εάν η ταμιακή του είτε δεν μπορούν να τον εξυπηρετήσουν, είτε δεν είναι συμβατή, είτε έχει άλλα προβλήματα και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, πρέπει να πάρει κάτι άλλο. Πρέπει να πάρει από τα μηχανήματα που τα έχουν όλα μαζί 2-1 και λειτουργούν εξ ορισμού, μέχρι άλλες ταμιακές ή άλλα POS μηχανήματα, άλλες εταιρείες, για να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Οπότε, εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι δεν μιλάμε. Το τέλος, το μπαλάκι τελειώνει με αυτόν τον οποίο έχει το μαγαζί. Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε για την 29η ως καταληκτική ημερομηνία και 1η Μαρτίου ξεκινούν τα πρόστιμα. Είναι μια μεταβατική τελική ημερομηνία. Ξαναλέω, η υποχρέωση αυτή τη στιγμή με τις υπουργικές απόφασεις είναι για την 29η. Δώσαμε την ευελιξία στην άλλη υπουργική απόφαση των 35 κλάδων, εκεί που βάλαμε τις καινούργια POS που δεν είχαν υποχρέωση για POS. Δώσαμε αυτή την ευελιξία, ας το πούμε και κάπως κατά αναλογία, να κάποιος τουλάχιστον να έχει ένα επιχείρημα απέναντι στον όποιο ελεγκτή, ότι εγώ έχω κάνει ό,τι θα μπορούσα να κάνω, αλλά δεν μπορεί να δεχτούμε φυσικά ότι τώρα, ναι, πήρα τηλέφωνο. Εσείς βλέπετε δηλαδή προβλήματα. Πράγματα αστήριξα που δεν αποδεικνύονται. Βλέπετε προβλήματα στη διαδικασία? Γιατί εγώ, ας πούμε, τουλάχιστον μιλώντας με εμπόρους και επαγγελματίες, μου μιλούν για το πρόβλημα, το ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά μηχανήματα. Μιλούσα με άνθρωπο ο οποίος στην επιχείρηση του πρέπει να έχει 2 με 3 μηχανήματα. Δεν είναι μόνο ένα, κάθε φορά. Και μου λέει δεν μπορώ να βρω άκρη γιατί δεν έχουν τόσα μηχανήματα, με καθυστερούν σε αυτή την αλυσίδα, γιατί όντως εμπλέκονται πολύ. Πού βλέπετε να χωλαίνει το πράγμα? Το έργο αυτό, να ξέρετε, ως έργο πληροφορικής, τώρα μιλάω λίγο και με το καπέλο του άνθρωπου που έχω σπουδάσει, είναι ένα πολύπλοκο έργο, ένα σύνθετο έργο, ένα έργο μεγάλης τάξης, έτσι, δεν είναι απλό. Αν ήταν δρόμος δεν θα ήταν επαρχιακός, θα ήταν αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα σύνθετο έργο και έχω την αίσθηση ότι επειδή υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι και πολλά εμπλεκόμενα μέρη, δεν, ας το πούμε, υποτιμήθηκε από όλους σε σχέση με τη σημασία του από τη μία μεριά και την πολυπλοκότητά του από την άλλη. Τώρα βλέπουμε την αγορά να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο χρόνο. Προφανώς, όσο μπορούμε, θα βοηθήσουμε και δεν θέλουμε να αδικήσουμε και δεν θα αδικήσουμε κανένα. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και οποιαδήποτε είδους χαλαρότητα. Ναι. Γιατί αν είναι να συζητάμε δώσε ένα μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες παράταση, ώστε να έρθουμε πάλι όλη την τελευταία εβδομάδα της όποιας νέας παράτασης, δεν υπάρχει τέτοιου είδους δυνατότητα. Θα είναι το χρονοδιάγραμμα σφιχτό, ώστε κάθε μέρα να αξιοποιείται πλήρως. Και αν δεν αξιοποιείται, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Είναι όλοι πλήρως ενημερωμένοι? Το ρωτώ γιατί μου έλεγε άλλος επαγγελματίας. Εγώ, ας πούμε, με τον Deliveroo, δεν έχω καταλάβει πώς θα λειτουργήσει αυτό. Δηλαδή, πόσο Deliveroo θα έχει μαζί του, όντως, που πολλοί έχουν το μηχάνημα του POS και αυτό θα συνδέεται με την ταμιακή.
Κοιτάξτε, ενώ μερικά πράγματα, για να μην σας εγκλωβίσω σε αυτό, υπάρχουν πολλά τέτοια πρακτικά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα. Και έχουμε και αντίστοιχο μήνυμα από λαϊκή, από τον Φώτη που λέει στο υπαίθριο εμπόριο λαϊκές οι τεχνικοί μας λένε ότι το POS δεν συνδέεται με τις ταμιακές. Τι θα γίνει? Έχουμε τα δύο σε ένα εκεί πέρα, μηχανήματα τα οποία είναι και ταμιακές και POS, το ίδιο μηχάνημα και λειτουργούν μια χαρά. Ναι. Να πω λοιπόν το εξής, ότι και προς επίρρεση αυτό που λέμε, υπάρχουν πολλά τεχνικά θέματα και χρειαζόταν πάρα πολύ ενημέρωση. Όταν λοιπόν επιβάλαμε στο πλαίσιο των καθημερινών συναντήσεων που έχουμε στο project αυτό να γίνουν ενημερωτικές συναντήσεις με τους τεχνικούς, ώστε οι εταιρείες των POS και οι εταιρείες που είναι acquirers να τους ενημερώνουν για το τι πρέπει να κάνουν από τη μεριά τους, γιατί οι τεχνικοί ξέραν τις ταμιακές, αλλά τον κόσμο του POS δεν το ξέρανε πολύ καλά. Ναι. Στις πρώτες τέτοιες συγκεντρώσεις ερχόντουσαν 500-550 άτομα τεχνικοί. Ναι. Η τελευταία που έγινε πριν από 3 μέρες, 4, ήρθαν 950. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρξε, ξαναλέω από όλους, μία αδικαιολόγητη, ας το πούμε. Έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη πλευρά. Τώρα όλοι τρέχουμε πανικό. Προσέξτε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά από τη μία πλευρά το λέτε και μόνο σας ότι ενώ στην αρχή ήταν 500 και έγιναν 900, σημαίνει ότι είχαν πολύ περισσότερες παραγγελίες, δουλειές και έπρεπε να το εξυπηρετήσουν. Αν ο τεχνικός τώρα δεν καταλαβαίνει μία. Φαντάζεστε ότι ο τελικός χρήστης, ο επαγγελματίας, δεν καταλαβαίνει 20. Ναι, αλλά όταν ο τεχνικός αυτός μου έρχεται στην τελευταία εκπαίδευση ενώ έχουν γίνει 10, ξαναλέω ότι έχει και μια ευθύνη. Και εντάξει, γι' αυτό τώρα τους θέλει παραγγελίες. Σε όλη την αγορά, βάλαμε σε όλη την αγορά τις ευθύνες της, τις επιμερίζουμε, ώστε πράγματι αν κάποιος από την αγορά μας αποδείξει ότι εγώ το δικό μου κομμάτι είμαι ok, γιατί έχω κάνει και παραπάνω από ό,τι τέλος πάντων θα περίμενε κανείς να κάνω, αλλά δεν ανταποκρίνονται οι άλλοι κρίκοι, να μπορούμε να πάμε στους άλλους κρίκους και να επιβάλλουμε τα πολλά πάνω. Μηνύματα επίσης, κύριε Υπουργέ, για το κόστος αυτών των μηχανημάτων από τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να τα πάρουν. Λέει, ωραία τα λέει ο Υπουργός για τις διπλές μηχανές αυτές, μόνο που το κόστος τους είναι πάρα πολύ μεγάλο και συνεχώς οι τράπεζες αλλάζουν τα μηχανάκια, άρα επιβαρυνόμαστε με νέο κόστος. Αυτές οι μηχανές, για πρώτη φορά το κράτος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει χρήματα. Έτσι, ως τώρα επιβάλαμε υποχρεώσεις και λέγαμε ότι τα να κάνουμε είναι μέρος του κόστους του να είσαι επιχειρηματίας, του να είσαι επαγγελματίας, του να έχεις μια επιχείρηση. Άρα, για πρώτη φορά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ήρθαμε να βάλουμε τη χρηματοδότηση δίπλα στις υποχρεώσεις και να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη μεταρρύθμιση. Ανοίξαμε τώρα το τέταρτο κύκλο. Χθες, πρώτη μέρα, μέσα σε λίγες ώρες είχαμε 5.000 αιτήσεις. Το παράπονο είναι ότι δίνετε τα λεφτά το βάουτσερ αφού πρώτα πρέπει να το βάλει και μετά να τα δώσετε. Το λέω ως μήνυμα που μας είχε έρθει τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω αν ισχύει. Πάμε να το δούμε και αυτό. Ναι. Ο πρώτος κύκλος άνοιξε 15 Μαΐου του 2023. Δεν είχε, πώς το λένε, κανένα ενδιαφέρον από κανέναν. Ο δεύτερος κύκλος άνοιξε φθινόπωρο. Ο τρίτος κύκλος άνοιξε λίγο πριν τα Χριστούγεννα και έληξε 10 Ιανουαρίου. Και τώρα ανοίγουμε το τέταρτο κύκλο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν έρχεται κάποιος στο τέταρτο κύκλο και λέει ότι δεν προλαβαίνω, υπήρχαν τρεις κύκλοι τους οποίους δεν ασχολήθηκες. Ένα και δεύτερον, για να λύσουμε όμως ουσιαστικά το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, γιατί υπάρχουν αυτοί που τέλος πάντων έρχονται αργοπορημένοι, επιτρέπουμε να χρησιμοποιείτε το βάουτσερ και για παραγγελίες ή τιμολογίες ή οτιδήποτε που ξεκινάνε από πέρσι, από την αρχή του πρώτου κύκλου. Δηλαδή, έρχεται κάποιος, παίρνει τώρα το βάουτσερ και μας φέρνει τιμολόγιο που το πήρε το POS ή το αναβάθμισε ή αναβάθμισε την ταμιακή του τον Ιούνιο πέρσι και μπορεί αυτά τα χρήματα να τα πάρει και να τα αξιοποιήσει. Άρα δίνουμε λύση και σε αυτούς, να μην περιμένουν το βάουτσερ. Άνοιξε σήμερα και μπορούν να κατεβάσουν τα κουπόνια και του τρίτου κύκλου αυτοί που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Ο τέταρτος έχει ήδη ξεκινήσει και έχουμε τις πρώτες αιτήσεις, όπως είπαμε, τεράστιο ενδιαφέρον. Άρα αυτό έχει ομαλοποιηθεί. Τέλος, ο Υπουργός ανακοίνωσε και πέμπτο κύκλο, ο κ. Χατζηδάκης. Συνεπώς, νομίζω ότι είμαστε από αυτήν την άποψη, έχουμε βοηθήσει. Βλέπω πολλά μηνύματα μηχανικών, δικηγόρων. Βλέπω εδώ τον Δημήτρη που είναι μηχανολόγος, μηχανικός από το MEP, που λέει υπάρχει μια μεγάλη επαγγελματική ομάδα μηχανικών, δικηγόρων κτλ. Που δεν έχουμε ταμιακές και έχουμε μπει στη διαδικασία να πάρουμε. Με POS που εξαντικειμένου εργασίας κανείς ποτέ δεν χρησιμοποιεί.
Τα POS, τους κλάδους που προσθέσαμε στην υποχρέωση για το POS, τους 35, δεν είναι η μηχανική, δεν είναι η δικηγορία. Αυτά υπήρχαν από παλιότερες υποχρεώσεις, άρα δεν επηρεάζονται ούτε με την αναβάθμιση, με την διασύνδεση, γιατί άμα δεν έχεις ταμιακή δεν μπορείς να το διασυνδέσεις, ούτε επηρεάζονται από την επέκταση του POS και στους ταξιδίδες, περίπτερα, λαϊκές αγορές που βάλαμε τώρα, διότι αυτοί είχαν ήδη την υποχρέωση. Mm. Τώρα, η αρχή είναι απλή. Θέλουμε ο πελάτης, ο τελικός καταναλωτής, να έχει πάντοτε τη δυνατότητα να πληρώσει με κάρτα αν το θέλει. Ναι. Αν το θέλει λοιπόν να πας στο δικηγόρο σου, να πας στο περίπτερο, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στον ηλεκτρολόγο, στον υδραυλικό και να του πεις «εγώ δεν έχω πάνω μετρητά, σε παρακαλώ θέλω να πληρώσω με κάρτα», ναι, ο άλλος να μην έχει δικαίωμα να σου πει «όχι». Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει συναλλαγή απαραίτητα, αλλά αν θέλει ο πελάτης, πρέπει να μπορεί να γίνει. Κύριε Υπουργέ, με τις προμήθειες τι γίνεται? Κάνατε μία σύσταση στις τράπεζες να μειώσουν τις προμήθειές τους. Θεσμήθηκαν ότι θα το κατεβάσουν. Ότι θα το κατεβάσουν. Ναι. Τι, ναι, πότε, πόσο? Πράγματι, περιμένουμε και από τις τράπεζες. Κυρίως οι μικρές συναλλαγές είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν, οι καθημερινές συναλλαγές, έτσι, διότι το κόστος αυτό το συναλλαγών είναι. Θα είναι μεγάλο και είναι συχνά. Τα περίπτερα και οτιδήποτε άλλο, ναι. Ακριβώς. Να εξηγήσουμε το εξής. Πρώτον, ότι και το ΙΡΙΣ και οι κάρτες για τον τελικό καταναλωτή, για τον πελάτη, δεν έχουν κανένα κόστος. Μέχρι 500 ευρώ, καταλάβαμε. Μέχρι 500 ευρώ, αλλά αυτό είναι όταν η μέση συναλλαγή είναι 27 ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι το 500 ευρώ καλύπτει τις περισσότερες περιπτώσεις της καθημερινότητας που θα ζήσουμε. Αλλά επειδή ως τώρα η μεταφορά από την τράπεζα τη δική μου στην τράπεζα τη δική σας, που είστε, ξέρω εγώ, υδραυλικός ή οτιδήποτε, είχε κόστος, το ξέρετε και το συζητούσαμε για το υπέροχα κόστος των τραπεζών, τώρα πια μέσω του ΙΡΙΣ δεν έχει κανένα κόστος, μπορεί να γίνει για τον πελάτη δωρεάν. Για τον επαγγελματία τώρα, πράγματι υπάρχουν κόστη τα οποία, συγγνώμη, προφανώς. Όταν η συναλλαγή είναι μεγάλη, δικαιολογούνται λίγο πιο εύκολα. Όταν όμως είναι μικρή, μεγαλώνει και μπορεί να φάνε και όλο το κέρδος του επαγγελματία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βρούμε λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε εξετάσει και το ευρωπαϊκό δεδομένο. Έχουμε κάποιες διαφορές από τις περισσότερες χώρες, γιατί δεν έχουμε μια εθνική κάρτα, τέλος πάντων, που την έχουν οι άλλες χώρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στις τράπεζες. Περιμένουμε την ανταπόκρισή τους και να δούμε το σχολιασμό τους. Και από εκεί πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών το επόμενο διάστημα θα μπορούμε να πούμε. Και τελευταίο ερώτημα, επειδή το βλέπω από πολλούς ακροατές. Μισό λεπτό και αμέσως κάνεις το τελευταίο εσύ. Τι μπορώ να κάνω, λέει, όταν ένα περίπτερο δεν δέχεται, για παράδειγμα, κάρτα? Τι μπορώ να κάνω σαν καταναλωτής, γιατί συμβαίνει αρκετά συχνά? Καταγγελία στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι παράνομο. Αυτή τη στιγμή που είπαμε, έχει ακόμα κάποιες μέρες, έτσι, να το πούμε και αυτό. Το περίπτερο πρέπει να έχει το POS είτε τέλος Φεβρουαρίου, είτε να έχει αποδείξει ότι έχει ραντεβού για να το βάλει τέλος Μαρτίου. Στον πελάτη βέβαια δεν το αποδεικνύει, οπότε ουσιαστικά για να είσαι σίγουρος μπορείς να κάνεις καταγγελία και στο Μάρτιο, αλλά για να είσαι σίγουρος ότι σίγουρα είναι εκτός πλαισίου, μπορείς να κάνεις από τον Απριλίο. Πολύ πολύ γρήγορα, εδώ μας λέει η ακροατής ότι εμείς εκδίδουμε ηλεκτρονική απόδειξη. Είναι ανάγκη να βάλουμε POS? Ναι, αυτοί που βγάζουν τις ηλεκτρονικές αποδείξεις μέσω των συστημάτων, το λεγόμενο του ERP, τα POS είναι, τέλος πάντων, συνδέονται μέσω άλλης μεθοδολογίας, είναι μια απόφαση του 2015. Χρειάζεται, αλλά αυτή θα έχει λίγο διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοχάρη. Καλό μεσημέρι και θα τα ξαναπούμε.